Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Είναι ένα από τα κομμάτια που αφορά την τακτική των δύο προπονητών. Και ο Χάγκινς πάει προς το καλάθι, θα αφήσει τον Βίλις, ο οποίος θα καρφώσει. Και ξεκινάει η δημιουργία από εκεί, όπως και εδώ το ίδιο. Στυλιανού σουτάρει για τρεις, μέσα! Πολύ γρήγορα στους 8 πόντους, 8 από τους 15. Για τρεις ο Γκραντ απαντάει. Δίνει ένα σκριν ο Λοϊζίδης, ο Βον φτάνει μέχρι το καλάθι, ωραία ενέργεια. Από την ώρα που έκανε το φάουλ και μετά, φαίνεται ότι Κένι Μπάρκερ ξανά ο Σάιμον από την άλλη γωνία, τώρα μέσα και αυτό! 37-28, ο Κιλαράς μάζεψε το rebound. Ο Χιλ πάει σε ένα συναντίον ενός, ωραία ενέργεια. Θα τη δείτε εδώ ξανά, ο Χιλ πώς πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες, έσπασε τη μέση του. Κάτι ίσως να είπε στον διαιτητή. Ο Βίλις κάρφωσε και εδώ ξανά ξεσήκωσε όλο τον κόσμο η ενέργεια του Ντάραλ Βίλις. Αλλάζει με τον Γκραντ, ξανά τη διείσδυση, καλάθι και φάουλ με αυτό το φλότερ του Χιλ. Του κεραυνού, ο Βόν θα πάει προς το καλάθι, ο Γκραντ θα σουτάρει για τρεις, μέσα, 51-50. Νίκη. Ο Χιλ, ωραία. Και τώρα από τη γωνία το σουτ για τρεις από τον Μπάρκερ. Χάγκινς πετάει ένα μπάζερ μπίτερ μέσα. Ξανά πέρασε δύο παίκτες, φλότερ τρίποντο, ναι, με το ταμπλό κιόλας. 67-66. Ο Χάγκινς έξω στον Μπάρκερ, σουτάρει για τρεις μέσα με τη λήξη του χρόνου. Πίσω το Χασανίδη. Συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό από πριν, τρίποντο από τον Βον τώρα. Ο Βον κάνει το 72-75. Κορονίδης το σκέφτηκε προς το Γιαναρά, θα πάει προς τα μέσα. Ωραίας ο Χάγκινς! Ωραία πάσα Κορονίδης. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Αποέλ. Πάει προς το καλάθι, θα φτάσει σε αυτό στο κύριο φόλο, κάρφωμα από τον Άσλεϊ. Τυπικά θα επαναφέρω την μπάλα στον Μπάρκερ, ο οποίος θα κάνει ένα buzzer beater, άστοχο, 81-90. Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση.